Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω ότι η νέα κλίση γίνεται έκτακτα. Ένας από τους σημαντικούς λόγους είναι το ότι την Ιστάτη η Αρμενία αρνήθηκε τη συμμετοχή της, οπότε ήμασταν αμέσως επόμενοι να συμμετάσχουμε στους αγώνες του Σεπτεμβρίου. Το πλάνο της Ομοσπονδίας, της νέας διοίκησης με τον νέο πρόεδρο και στα πλαίσια της συμφωνίας μας, πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία, είχα να κάνουμε την επόμενο καλοκαίρι. Όσο αφορά την εξέλιξη, μας βρήκε όλους, μας βρήκε εξαπρόπτου η απόφαση της FIBA και αναγκαζόμαστε να κάνουμε την κλήση τους του Αυγούστου. Με τη λογική ότι οι ομάδες Κεραυνός και Άξι μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους, τις προπονήσεις τους, μπαίνουμε σε μια διαδικασία και εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο και αντί να μαζευτούμε μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι της Αυστρίας στις 13 του Σεπτέμβρη, να βάλουμε τις βάσεις για το μέλλον. Δηλαδή να έρθουν παιδιά από τα 16 μέχρι και τα 25 τους χρόνια, οι οποίοι έχουμε πλάνο να καλεστούν στα επόμενα χρόνια στην Εθνική, γιατί είναι αυτοί που θα πλαισιώσουν τη νέα προσπάθεια, είναι η διάδοχη κατάσταση. Μεγαλώνουν και τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής. Κάποια φάση θα αποχωρήσουν όπως αποχώρησαν παλαιότερα και οι υψηλοί μας παίχτες. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια νέα νοοτροπία, μια νέα κουλτούρα, ένας νέος τρόπος σκέψης, περνώντας καθημερινά τα μηνύματα στα νέα παιδιά, τι περιμένουν από αυτούς, έτσι ώστε να μπορούν να πλαισιώσουν την Εθνική αντρών στο μέλλον, βοηθώντας τους να αντιληφθούν πράγματα για καταστάσεις τα οποία πιθανόν όταν δεν υπάρχει επαφή και επικοινωνία, δεν θα μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματα. Γι' αυτό είναι εδώ με το προπονητικό team, με τη νέα προσπάθεια της Ομοσπονδίας να περάσουν τα νέα μηνύματα στα νέα παιδιά ότι τους στηρίζουμε, τους βοηθάμε έτσι ώστε να φτάσουν και αυτοί στο maximum των δυνατοτήτων τους για να γίνουν μέλος της Εθνικής Άντρων τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά υπάρχει μια συμφωνία με τις ομάδες, τις δύο που ανέφερα, την Άκη και τον Κεραυνό, που σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να... ήταν απόφευκτο μάλλον να ενοχλήσουμε τον προγραμματισμό για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει η Εθνική, την Αυστρία, να είναι έτοιμη. Αυτή τη στιγμή, σήμερα ξεκινάμε, είναι 22, μέσα στην επόμενη εβδομάδα έχουμε δύο μέρες που θα μαζευτούν οι του Κεραυνού και της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε άλλες δύο μέρες που θα έρθουν απλά για να κρατάνε επαφή τις δύο αυτές τις εβδομάδες. Και την τρίτη εβδομάδα που το παιχνίδι θα έρθουν τρεις μέρες συνεχόμενες μαζί με το παιχνίδι, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε όσο μπορείς να ετοιμαστείς, έτσι ώστε να είσαι έτοιμος για να είμαστε ανταγωνιστικοί με την Αυστρία, που είναι ένας πάρα πολύ δυνατός και δύσκολος αντίπαλος. Τώρα αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική για μένα προσωπικά και για τους συνεργάτες μου όσο αφορά το κομμάτι νέα παιδιά. Οι νέοι που είναι εδώ πέρα, που από τους 16, από 16 χρονών είναι εδώ, είναι και οι 16άριδες και οι 18άριδες και οι πιο μεγάλοι, 19, 20, 22 κτλ. Είναι ευκαιρία δικιά μας να σπαταλήσουμε χρόνο σε αυτούς, έτσι ώστε να τους περάσουμε κάποια μηνύματα, να τους δουλέψουμε αυτές τις μέρες για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι στις επόμενες κλήσεις που θα έρθουν, να είναι πιο εξοικειωμένοι τουλάχιστον, έτσι ώστε στις επόμενες κλήσεις να ξέρουν που έρχονται και να είναι πιο άνετοι για να είναι και παραγωγικοί. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο ομάδες, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που έφυγαν από ομίλους παγκοσμίου πρωταθλήματος, προκριματικών του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο να καταλάβει, οι δε Αυστριακοί έχουν μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, ένα καλό πρόγραμμα στην Ομοσπονδία τους. Αυτή τη στιγμή έχουν ένα παίχτη που αγωνίζεται στο Σαν Αντώνιο Σπέρς, ένα άλλο που αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου και κάποια άλλα παιδιά σε ψηλό επίπεδο στην Ισπανία. Η ΔΕ Αγγλία, να ολοκληρώσω για την Αυστρία, ότι είναι μια ομάδα η οποία έχασε στο τελευταίο σουτ από τη Σερβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και οι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν χάσει ένα πόντο από την Εθνική Ελλάδα στην Αγγλία και 73-70, αν θυμάμαι καλά, στην Ελλάδα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ομάδες οι οποίες η δυναμικότητά τους είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο από εμάς. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε αυτή την περίοδο και που θέλουμε και που είναι ο στόχος μας και η συμφωνία και με την Ομοσπονδία είναι ότι εκμεταλλευόμαστε την περίοδο αυτή
να είναι ενεργοποιημένη η Εθνική Ανδρό, να γίνει μια προοδευτικά αυξανόμενη ανανέωση, έτσι ώστε κάποια παιδιά να πάρουν διεθνείς εικόνες, διεθνή παιχνίδια και εικόνες από το υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε στο μέλλον να μπορέσουν να πλαισιώσουν όταν είναι έτοιμοι την ομάδα με επιτυχία. Αυτός είναι ο στόχος αυτή την περίοδο. Οπότε αυτοί οι δύο αντίπαλοι δεν είναι αν θα μας φοβίζουν ή όχι, αν θα κερδίσουμε ή όχι. Γιατί ο στόχος είναι άλλος. Πού είναι το ταβάνι μας, πού μπορούμε να φτάσουμε. Εάν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι, εκείνο θα επιδιώξουμε. Φτάνει να έχουμε την ικανότητα να το αναγνωρίσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της περίοδου. Κύπρος!